Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ένα ακόμα βίντεο, αλλά αυτή τη φορά είμαι σε ξένο εργαστήριο. Δεν μπήκα παράνομα, είμαι φιλοξενούμενος στο εργαστήριο του φίλου μου του Δημήτρη με το κανάλι Έμπνοια. Σήμερα είχα τη χαρά να επισκεφτώ το κατάστημα του Σπύρου του Κώστα, το skmetal.gr. Συναντηθήκαμε εκεί αρχικά με τον Δημήτρη. Επειδή βέβαια εγώ είμαι και λίγο βιαστικός, έκανα unboxing και στα δικά του εργαλεία. Εντάξει, είμαι λίγο θρασίς, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Αλλά επειδή δεν κρατιέμαι να κάνω unboxing στο δικό μου εργαστήριο όταν θα γυρίσω πίσω στην Πάτρα, είπα να κάνω στο εργαστήριο του Δημήτρη. Και Δημήτρη, σε ευχαριστώ που μου δίνεις το χώρο σου και σε ευχαριστώ που με φιλοξενείς κιόλας. Με 5 ευρώ την ώρα, σε ευχαριστώ και εγώ. Δεν σε ευχαριστώ, πάω να φύγω, θα μαζεύω και φεύγω. Λοιπόν, αυτό που είχα ανάγκη. Έτσι, είδαμε στα τελευταία βίντεο ότι έκανα κάποιες εργασίες με μέταλλο. Είχα πρόβλημα με την τσιμπίδα του εργαλείου που είχα αγοράσει, τη μαμίσια τσιμπίδα για το ηλεκτρόδιο. Λοιπόν, και πήρα τη συγκεκριμένη. Είναι της Deco. Το καλώδιο είναι αυτό που μου πρότεινε ο Σπύρος. Μου έκανε και την κατασκευή, κατευθείαν την εφαρμογή της μπόρνας εδώ και, και της τσιμπίδας. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο τώρα έχω και ένα μακρύτερο καλώδιο, πέραν το ότι έχω και μια πολύ καλύτερη τσιμπίδα, πράγμα το οποίο θα με εξυπηρετήσει κατά τις εφαρμογές της ηλεκτροκόλλησης. Όταν πηγαίνεις σε ένα τέτοιο μαγαζί, θα κοιτάξεις να προμηθευτείς και κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι υψηλής αξίας, δεν είναι ότι δεν τα βρίσκεις αλλού, αλλά στο μαγαζί του Σπύρου, τουλάχιστον από όλη την έρευνα αγοράς που κάνω γενικώ στο ίντερνετ, γιατί συμβαίνει πολλές φορές στον ελεύθερο χρόνο, το βράδυ που λίγο πριν κοιμηθώ, να μπαίνω και να κοιτάω στο site με εργαλεία. Το μαγαζί του Σπύρου όντως έχει πάρα πολύ καλές τιμές και μπορώ να πω ότι όλα τα προϊόντα, όπως το λέει και ο ίδιος, είναι πάντα δοκιμασμένα και δεν πουλάει τίποτα στην τύχη. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε αγόρασα μία σειρματόβουτσα καμπάνα και αυτά τα γνωστά δισκάκια φτερού. Δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα, γιατί έχει ειδικό βίντεο ο Σπύρος για το πώς χρησιμοποιούνται αυτά. Επειδή όμως τα έχω χρησιμοποιήσει και εγώ και ως ερασιτέχνης και ως μη ειδικό στην ηλεκτροκόλληση, μπορείς να τρίψεις κολλήσεις και να τις κάνεις πεντακάθαρες πολύ πιο γρήγορα και πάρα πολύ πιο εύκολα, χωρίς κραδασμούς, χωρίς ταλαιπωρία, σε σχέση με αυτόν το κλασικό χοντρό παύλα παχύ σμυριδόδισκο. Τα αφήνω και αυτά στην άκρη. Ένα μικρό ξηραφάκι. Γενικώς τα ξηραφάκια που έχω, τα φαλτσετάκια να το πω, είναι μεγαλύτερα, αλλά επειδή τελευταία τώρα με τα ενόψη γιορτών κάναμε κάποιες χειροτεχνίες, κατάλαβα ότι χρειάζεται να έχεις φαλτσετάκι με μικρότερη λάμα, είναι πιο ευέλικτη, πιο ακριβίας και μπορεί να βοηθήσει. Ένα πολύ πολύ φθηνό εργαλείο που πρέπει να υπάρχει και αυτό στο εργαστήριό μου. Χαρτοτενίες μιας εξαιρετικής μάρκας, της ΙΚΑ, τις οποίες έχω παραλάβει στο παρελθόν από ηλεκτρονική παραγγελία από το e-shop του Σπύρου και είναι πάρα πολύ καλές. Γενικώς έχουμε τη συνήθεια με τη σύζυγο να βάφουμε συχνά, είτε τις κατασκευές που φτιάχνω εγώ, είτε όλο το σπίτι, γιατί τα βαριέται εύκολα και πρέπει να τα ανανεώνουμε. Και πιστέψτε μου ότι είναι πάρα πολύ καλές σαν χαρτοτενίες για χάρτομα. Αυτό είναι μία σκύλα, ένα C-Club, έτσι, το οποίο μπλοκάρει, είναι locking, έτσι, για να μπορείς να συγκρατείς μέταλλα, ξύλα, ό,τι θέλεις και να τα σταθεροποιείς. Εγώ τη συγκεκριμένη την πήρα για μέταλλο. Ο Δημήτρης γνωρίζει ότι έχω πάρα πολλούς σφιχτήρες. Θεωρώ ότι ο σφιχτήρας είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και, Δημήτρη, ποτέ δεν είναι αρκετή. Ακριβώς. Δεν γίνεται όμως να μην έχεις και όλων των ειδών. Ίσως να υπάρχουν είδη που δεν έχω δει, δεν τα έχω προμηθευτεί. Εδώ είμαστε όμως να πάρω και από εκείνα. Ελπίζω να μην το δει το βίντεο η γυναίκα μου. Από εκείνα ή από εκείνα.
Μάλλον από εκείνα θα είναι, όπως είναι τα περισσότερα, αλλά δεν παίζει ρόλο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι 275 mm άνοιγμα. Είσαι ίντσες, είναι 11 ίντσες. Σε πάρα πάρα πολύ καλή τιμή, της μάρκας Deco. Ένα καλό μαγαζί, ενημερωμένο μαγαζί, έχει από όλα τα είδη. Και το καλό που έχει το μαγαζί του Σπύρου, αυτό μπορεί να το παρατηρήσεις και στο site, είναι ότι μπορείς να πάρεις για όλες τις ανάγκες σχεδόν προϊόντα. Αυτά είναι δεματικά τα οποία τα πήρα, είχε διάφορα μεγέθη, διάφορα χρώματα, ποιότητες. Εγώ πήρα τα συγκεκριμένα, τα οποία είναι και αυτά πάρα πολύ χρήσιμα να υπάρχουν σε ένα σπίτι. Και αρκετές θερμοσιλικόνες καλής ποιότητας, οι συγκεκριμένες είναι 11 χιλιοστών, γιατί έχω ένα πιστόλι θερμοπίστολο, το οποίο στην ουσία, μάλλον πιστόλι θερμοσιλικόνες να το πω πιο σωστά, το οποίο στην ουσία το εγκαινίασα πρόσφατα, πάλι με χριστουγεννιάτικες κατασκευές, και παρατήρησα ότι δεν είχα καθόλου ανταλλακτικά θερμοσιλικόνες. Πήρα κάμποσα και από αυτά. Τώρα, στα υπόλοιπα που πήρα, τα πιο σοβαρά πράγματα, ένα από αυτά είναι το ηλεκτρικό καρφωτικό της Deco. Έχει μέσα και καρφάκια. Είναι το συγκεκριμένο. Και για να δείτε τι καλό παιδί που είναι ο Σπύρος, αυτό το έκλεψα από το ράφι, γιατί ήταν το τελευταίο, έγινε εισβολή με το Black Friday, οπότε είναι λογικό ότι πολλά προϊόντα εξαντλήθηκαν, αλλά για καλή μου τύχη, επειδή με συμπαθεί, μου έδωσε το τελευταίο που είχε στο ράφι. Σίγουρα θα πάρει, για όποιον θέλει θα πάρει κι άλλα, έτσι για να έχει να πουλήσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, το συγκεκριμένο γιατί το προμηθεύτηκα, πέραν το ότι είναι ένα καρφωτικό που παίρνει καρφιά 15 και 16 χιλιοστά, παίρνει δίχαλα πλάτους 11,3 χιλιοστών, από 8 έως 16 χιλιοστά. Λοιπόν, όσοι παρακολουθείτε τα βίντεο μου, θα έχετε δει ότι έχω ένα καρφωτικό αέρος, το οποίο είναι αξιόλογο, είναι πάρα πολύ καλό. Μου έλειπε όμως ένα ηλεκτρικό, για ποιο λόγο? Γιατί το αέρος δουλεύει με κομπρεσέρ. Το κομπρεσέρ το έχω στο εργαστήριο, το εργαστήριο είναι στο υπόγειο. Αν θέλω να κάνω κάτι έξω, έτσι, είτε να φτιάξω μια κατασκευή ας πούμε γρήγορη, είτε να χρησιμοποιήσω 2-3 καρφιά εντάχει, θα πρέπει να έχω ένα φορητό καρφωτικό, και επέλεξα να είναι ηλεκτρικό, έτσι ώστε με μια μπαλαντέζα, όπως κάθε άλλο εργαλείο ηλεκτρικό που θα χρησιμοποιήσω στον εξωτερικό χώρο, να είναι πάρα πολύ απλό στη χρήση του, να μην πρέπει να βγάλω έξω ολόκληρο το κομπρεσέρ για να μπορέσω να κάνω δουλειά μου. Παρόλα αυτά βέβαια, επειδή το καρφωτικό αέρος που έχω δεν είναι για δίχαλα, θα μου καλύψει εντός του εργαστηρίου τις ανάγκες μου για δίχαλα. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο εργαλείο που προμηθεύτηκα, και πάμε σε ένα το οποίο ήθελα πάρα πάρα πολύ καιρό, και είναι το συγκεκριμένο. Είναι το πιστόλι βαφής με ενσωματωμένο κομπρεσέρ της Deco. Μάλιστα, έχει μέχρι και μάσκα. Να υποθέσω ότι δεν είναι λόγω της γνωστής πανδημίας, είναι απλά επειδή η εταιρεία σέβεται τον πελάτη και βάλε μέχρι και μία μάσκα. Λοιπόν, είναι το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο, έτσι, μπαίνει εδώ. Έχει ανταλλακτικά χωνάκια, έτσι, φυτραρίσματος της μπογιάς. Έχει γάντια. Έχει αντίστοιχες μύτες για το πόσα χιλιοστά θες να ανοίξεις το τόξο σου, και έχει και αυτό το χωνί για να μπορέσει να αδειάζει την μπογιά μέσα στο χωνί, έτσι,
και μέσα στο δοχείο που είναι το χρώμα. Εδώ δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί υπάρχει ένα βίντεο από τον ίδιο τον Σπύρο, ο οποίος τα παρουσιάζει με πάρα πολύ μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση και με πολύ καλύτερο τρόπο. Φαίνονται όλες οι ρυθμίσεις που μπορεί να έχει το εργαλείο, σε τόξο, σε βεντάλια, σε οτιδήποτε. Τα λέει ο Σπύρος πάρα πολύ ωραία, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να σας φάω χρόνο με μια υποδιέστερη σίγουρα παρουσίαση. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα, να δω και πόσα ξεβιντών, καλά στο το δω μετά, ότι σίγουρα είναι ένα εργαλείο το οποίο θα με βοηθήσει να κάνω καλύτερης ποιότητας βαφές, κυρίως σε μεγάλες επιφάνειες. Από το βίντεο που είχαμε κάνει μαζί με τον Δημήτρη στο σπίτι, φαίνεται στον εξωτερικό χώρο ότι υπάρχουν μεγάλες αυλόπορτες, οι οποίες όσες φορές έχουμε προσπαθήσει να τις βάψουμε, παρότι θα μπορέσουμε να τις βάψουμε, εντάξει, με αρκετό κόπο κτλ., πάντα αφήνουν μικρές ρολιές, γιατί το χρώμα που χρησιμοποιούμε δεν μπορεί να πλώσει καλύτερα με ένα πολύ μικρό ρολάκι. Οπότε απαραίτητη προϋπόθεση από εδώ και στο εξής είναι να βάφονται με αέρα. Αυτά τα λίγα. Δημήτρη, και πάλι σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ελπίζω να σου αρέσανε και τα εργαλεία μου, γιατί βλέπω πολύ τα γλυκοκοιτάζ, μήπως πρέπει να τα μαζέψω γρήγορα. Και ακούγεται λίγο πονηρό αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, καλά τα πες. Το play που είναι? Άστο, θα πάω σπίτι να το γυρίσω. Λοιπόν, Γεράσιμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Περάσαμε πολύ ωραία σήμερα. Να πω ότι το πρωί ήμασταν και στο Σπύρο, στο skmetal.gr, και είχα και την ευκαιρία να το γνωρίσω από κοντά, πρώτη φορά σήμερα. Πιστεύω ότι θα είναι τελευταία, θα τα ξαναπούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όντως είναι η πρώτη φορά που κάνουμε ένα κοινό βίντεο στο χώρο σου, δεν θα είναι τελευταία. Εγώ να σε ευχαριστήσω γιατί... Με κάλυψε, γιατί είπα πρώτη φορά, ενώ έχουμε ξανά... Στο χώρο σου ουσιαστικά. Στο χώρο, αυτό κάλυψε. Λοιπόν, να πω το εξής, ότι με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε από τα social. Εν καιρό καραντίνας, επειδή είχα προμηθευτεί την αντίστοιχη ίδια κορδέλα, την πριονοκορδέλα που έχει ο Δημήτρης, με βοήθησε με τις διαστάσεις, γιατί επειδή ήθελα να περάσει λίγο ο καιρός μου ευχάριστα, να φτιάξω τη βάση της, και χρειαζόμουν τις διαστάσεις της κορδέλας και με είχε βοηθήσει πολύ από τότε. Από τότε κρατήσαμε επαφή στο Messenger. Κάποια στιγμή, όπως έχετε δει και στο κανάλι του Δημήτρη, είχε επισκεφτεί το δικό μου εργαστήριο, κάναμε ένα βίντεο εκεί πέρα. Ήτανε σειρά μου και υποχρέωσή μου και μεγάλη μου χαρά και τιμή να έρθω στο δικό του εργαστήριο, το οποίο, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία φτιαγμένο. Είναι δεδομένο ότι όποιος βλέπει τα βίντεο στο κανάλι του βλέπει το χώρο του, πόσο όμορφα τακτοποιημένος είναι, και μπορώ να πω, επειδή τον είδε και η σύζυγός μου, μου είχε ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη, και δέχτηκα ήδη παρατηρήσεις. Μην πω κίτρινη κάρτα. Δημήτρη, χίλια ευχαριστώ. Όπως το είπαμε, δεν είναι τελευταία φορά. Να είσαι καλά, να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο σου, να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που μας είδαν. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Και όσοι δεν είναι γραμμένοι στο κανάλι του Δημήτρη, θα έπρεπε, για να είναι γραμμένοι στο δικό μου, να έχουν ήδη γραφτεί στο κανάλι του Δημήτρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, ευχαριστώ.